Στι τελευταίε ημέρε ο Τούρκο Ναύαρχο, ένα από στρατεία Γιουρντενή, έχει αναλάβει εργολαβικά να αναλύει και να επικρίνει όλε τι χώρε που, κατά την άποψή του, στέκονται εμπόδιο στα σχέδια τη Ερντογανική Τουρκία. Ο Γιουρντενή έκανε τι ακόλουθε δηλώσει. Το Ιταλικό Ναυτικό αγνόησε παράνομα τα δικαιώματα τη τουρκική δημοκρατία Βόρεια Κύπρου και ανέθεσε σε μία φρεγάτα του την προστασία του Ιταλικού πλοίου γεώτρηση Ένη στην περιοχή 6 που έχει αδειοδοτήσει. Η περιοχή αυτή γυτνιάζει με την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Η Τουρκία πρέπει επίσης να είναι παρούσα στο δικό της πεδίο. Να υπενθυμίσουμε ότι η Ιταλική Εταιρεία Ενέργεια Σένη και η Γαλλική Total ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι ανακάλυψαν νεοκοίτασμα φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια των εργασιών γεώτρησής τους στο έκτο τεμάχιο της λεγόμενης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης του ελληνοκυπριακού τμήματος τη νότια Κύπρου. Τώρα, σειρά για τον Τούρκο Ναύαρχο Τζέμ Κουρντενί έχει η Γαλλία. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ακόμα κι αν η Γαλλία ενεργεί εκτό τη γεωπολιτική του Ατλαντικού, δεν θα ήθελε ποτέ ένα υπηρετικό και θαλάσσιο κράτο όπω η Τουρκία να πάει στου ωκεανού και στι ανοιχτέ θάλασσε. Αυτό είναι απέτηση τη γεωπολιτική για αυτού. Επομένω, θα είναι πάντα σε συμμαχία με αντιτουρκικέ δυνάμει. Απόκτηση εγκαταστάσεων βάση το 2006 με την υπογραφή αμυντική συμφωνία με την Νότια Κύπρο. Συμφωνία στρατηγική εταιρική σχέση άμυνα και ασφάλεια με την Ελλάδα και η πώληση τριών φρεγατών και αεροπλάνων Ραφάλ αξία τριών δισεκατομμυρίων δολαρίων ήταν τα πιο συγκεκριμένα παραδείγματα εχθρότητα προ την Τουρκία, αναφέρει. Πιστεύει ξεκάθαρα ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε το ΝΑΤΟ μπορούν να αντέξουν οικονομικά μια στρατιωτική σύγκρουση με τη Ρωσία. Το βάθο και οι πόροι τη Ρωσία μπορούν να χειριστούν ένα μακροχρόνιο πόλεμο φθορά. Αυτό είναι πολύ δύσκολο για την Ευρώπη. Είναι πλέον πολύ δύσκολο για τη Γαλλία να επιστρέψει σε ανεξάρτητη γεωπολιτική σκέψη όπω ο Ντεγκόλ εντό τη Ευρώπη, την οποία σχεδόν κυρίευσαν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν έχουν ούτε τη στρατιωτική και οικονομική δύναμη ούτε την πολιτική ενότητα για να το πετύχουν. Λόγω τη γεωπολιτική των ΗΠΑ, είναι αναπόφευκτο η Γαλλία να ανοίξει ένα χάσμα με τη Ρωσία και την Κίνα όπω η Γερμανία. Η Γαλλία δεν μπορεί πλέον να γεννήσει ιδέε. Η Ουάσιγκτον κάνει αυτό που λέει. Να θυμίσουμε στη Γαλλία, είναι πολύ δύσκολο να διορθωθούν οι λάθο αποφάσει που πάρθηκαν στη γεωπολιτική εποχή, αναφέρει. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη είναι πολύ σημαντική για εμάς.